Ναχράν στην Ανατολική Σαουδική Αραβία, που αναμενόταν όπως σας είχαμε πει πριν από λίγα λεπτά, έγινε. Το συνεργείο του τηλεοπτικού δικτύου CNN μετέδωσε πως άκουσε ισχυρή έκρηξη που προερχόταν από την περιοχή όπου βρίσκεται η στρατιωτική βάση της περιοχής. Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως αναμένεται νέα επίθεση με πυράβλους από το Ιράκ από στιγμή σε στιγμή. Στο μεταξύ, στην Ιερουσαλήμ, όπου μέχρι στιγμής δεν σημειώθηκε καμία επίθεση, ίσως εξαιτίας των Παλαιστινίων που κατοικούν στην περιοχή, οι αρχές επέτρεψαν στον πληθυσμό της να απαλλαγεί από τις αντιασφυξιογόνες μάσκες που τον προστατεύουν από τα χημικά αέρια, αλλά τον κάλεσε να παραμείνει στα σπίτια και στα καταφύγια του. Ίσως κιόλας αυτή τη στιγμή το Ισραήλ να απαντά στην Ιρακινή επίθεση διενεργώντας αεροπορική επιδρομή εναντίον της Βαγδάτης. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο εκτιμά πως ο Σαντάμ Χουσέιν με τις πυραυλικές επιθέσεις που διενεργεί εναντίον στόχων στο Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία επιθυμεί να εκφοβήσει τους πληθυσμούς των κρατών αυτών. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν πως ο Σαντάμ Χουσέιν χρησιμοποιεί τους τελευταίους πυράβλους Σκουντ που κατόρθωσε να προστατεύσει από τις χθεσινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφος του Ιράκ και του Κουβέιτ. Θα είμαστε και πάλι μαζί.